ιδιαίτερο των Βελβεδινών είναι ότι έχουν ένα ιδιότυπο μουσικό ηχόχρωμα. Άνοιγαν τα παράθυρα όλα, τα σπίτια, και έλεγαν ποιος αραβωνιάστηκε. Έβαλα την μορφά και χόρευαν. Χορέψε δυο μου η μάτια. Χορέψε δυο μου η μάτια, κορμί μ' αγγελικό. Μετά τα αραβωνιάσματα περνούσε ένας ή δύο χρόνια για να γίνει ο γάμος. Όλη αυτή την περίοδο της μνηστίας, οι δύο οικογένειες συναγωνίζονταν στο να δείξουν την ευπρέπεια, τα καλά και αγνά του ήθη, το να βοηθήσει η μία την άλλη. Όμως νύφη και γαμπρός ελάχιστες στιγμές συναντώνταν. Στην αρχή ο γαμπρός πήγαινε το πολύ μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι της νύφης και οι νύφοι δεν παρουσιάζονταν ποτέ. Της αρκούσε πίσω από κάποια χαραμάδα να βλέπει τον μέλλοντα σύζυγό της. Και ποτέ ο γαμπρός δεν πήγαινε μόνος του στο σπίτι της νύφης. Πήγαινε παρέα με τους μπρατήμους. Πολλές φορές μάλιστα του έκλειναν και την πόρτα. Ο γάμος ξεκινάει από τη Δευτέρα. Τότε, παλιά χρόνια, ξεκινούσαν από τη Δευτέρα, κάθε βράδυ λένε και στο σπίτι της νύφης και στο γαμπρό. Φυσικά, γάμος σημαίνει γλέντι, σημαίνει χαρά, σημαίνει χορό, σημαίνει τραγούδι. Απαραίτητη προϋπόθεση, το τραγούδι και το κρασί και το ρακί. Ο Βελβεντός, εδώ και πολλά χρόνια, είναι τόπος όπου το κρασί τρέχει άφθονο. Το τσίπουρο τα ίδια. Οι Βελβεδινοί δεν είχαν πρόβλημα να σκεφτούν αν θα πιούν μια τραμιτζάνα ή δύο τραμιτζάνες περισσότερο. Έτσι λοιπόν αυτό τραβούσε σε μάκρος.
Ταυτόχρονα, αν θέλουμε, ήταν και μια ανάπαυλα. Γιατί οι γάμοι δεν γίνονταν το καλοκαίρι. Γίνονταν κυρίως το φθινόπωρο. Αηδημητριάτικα. Τότε που πραγματικά το κρασί έτρεχε και οι κάτοικοι ήταν κάπως απαλλαγμένοι από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους ασχολίες. Το κάλεσμα στον παραδοσιακό βελβεδινό γάμο γίνονταν πανηγυρικά. Νωρίς το Σάββατο, το απόγευμα του Σαββάτου, πανέμορφα κορίτσια, κρατώντας ένα σινί τυλιγμένο με παραδοσιακό μαντίλι, είχαν τη γαμήλια κουλούρα, με την οποία θα γίνονταν η πρόσκληση, και στο άλλο χέρι κρατούσαν ένα κανάτι με κρασί. Πήγαιναν στα σπίτια γελώντας, έβγαινε η νοικοκυρά, έπαιρνε την κουλούρα και έβαζε μέσα στο σινί στραγαλομπίπελα, σιτζούκι, καραμέλες, για να ζήσει γλυκά το ζευγάρι, ρύζι για να ριζώσει, και τα κορίτσια γύριζαν από σπίτι σε σπίτι σε όλους όσους έπρεπε να καλέσουν. Την Πέμπτη πηγαίναμε τα σνιά, τα λέγαμε εμείς, τα δώρα. Το φόρεμα της νύφης και όλα τα σύνορα της νύφης. Την Παρασκευή φούρνιζαν τα νηφιάτικα ψωμιά διακοσμημένα με διάφορες ευχές και σύμφεως ή τα ενωμένα χέρια στο κέντρο ευχή για να πορευτεί το ζευγάρι μονιασμένο στη ζωή. Το Σάββατο, μέρα του γάμου, τα μπρατίμια ξεκινούσαν από το σπίτι του γαμπρού με τα σινιά στο κεφάλι για να πάνε τα δώρα στη νύφη. Με τη συνοδεία μουσικών που έπαιζαν παραδοσιακούς λαϊκούς σκοπούς για την περίσταση, τα μπρατίμια έδιναν τα δώρα στους συγγενείς της νύφης και περίμεναν ώσπου να τους τα ανταποδώσουν. Το στόλισμα της νύφης γίνονταν τελετουργικά από τις φιλενάδες της. Τις φορούσαν ένα-ένα τα εξαρτήματα της νυφιάτικης φορεσιάς και τις τραγουδούσαν τα ανάλογα τραγούδια. Εκείνοι με χαμηλωμένα τα μάτια δέχονταν τις περιποίησεις της. Της λιγερής στο φόρεμα, της νύφης στο φουστάνι, 5 ραφτάδες τόραβαν και 60 μαθητάδες. Της λιγερής στο φόρεμα, της νύφης στο φουστάνι, 5 ραφτάδες τώρα βαν και 10 μαθητάδες και
μικρό ραφτόπουλο ραβεί και τραγουδάει. Γαμπρέ μας το κορίτσι μας, να μη μας το πικράνεις. Την κόρη που σου δίνουμε, να μη μας τη μαράνεις. Την ίδια ώρα τελετουργικά στο σπίτι του γαμπρού τον ξύριζαν. Η μάνα του μάζευε τις τρίχες να μην του κάνουν μάγια, έβαζαν μία κλειδονιά στα ρούχα του για να μην κλειδωθεί και του έβαζαν ένα κομμάτι δίχτυ, πεζόβολο όπως έλεγαν, πάλι για το κακό μάτι. Από την Πέμπτη οι δύο μελόνυφοι δεν έβγαιναν από το σπίτι τους γιατί το θεωρούσαν γουρσουζιά. Τρίχα να μη ραγίσεις. Ο αποχαιρετισμός της νύφης γινόταν συγκινητικότατα. Περνούσαν τα αδέρφια της, τα ξαδέρφια της. Να ζήστε, παιδιά. Η μάνα της. Να σπρίστε. Yeah. Να γεράστε γεμ. Μη δούμε κοκκινό. Στην πόρτα του της νύφης και δεν μπαίναν μέσα. Εκεί συνέχεια περίμεναν να βγει έξω ο πεθερός, η πεθερά, να τάξει. Και το τάμα τι ήταν? Μια κότα. Ένας πετινός μπαίνανε σε ένα ξύλο μεγάλο, το δέναν απάνω και κρεμούσαν και μήλα, ρόιδα και οτιδήποτε υπήρχε εκείνη την εποχή. Και έφτανε η στιγμή να εγκαταλείψει η νύφη τη φαμελιά της. Ιδιαίτερα ο πατέρας της, την ώρα που την ξεπροβοδούσε, τραγουδούσε συγκινητικότατα το εξής τραγούδι. Ήσου μάτια αμόρ και ένα καλό στρατήσι.
φλάμπουρα και οι φλαμπουριάριδες έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στις πομπικές μετακινήσεις. Όμως στο Βελβεντό, χάρη στην επινοητικότητα των κατοίκων του, έχουμε ένα άλλο είδους φλάμπουρο. Κατεφημισμόν φλάμπουρο. Διότι πάνω σε ένα κοντάρι, ουσιαστικά τοποθετούν έναν κόκορα παρακαλώ, το στολίζουν με φρούτα. Κάποιες φορές του βάζανε και κόκκινες κορδέλες, ο οποίος περιφέρονταν από το σπίτι του γαμπρού και πήγαινε πομπικά στο σπίτι της νύφης. Ως γονιμικό στοιχείο, δεν το συναντήσαμε αλλού σε άλλη περιοχή στην Ελλάδα. Φλάμπουρο με κόκορα. Πομπή του γάμου ακολουθούσε πάντα δεξιά κατεύθυνση για να πάνε όλα δεξιά στο νέο ζευγάρι. Και βέβαια υπήρχαν και διάφορες προλήψεις. Δεν έπρεπε να διασταυρωθούν δύο γαμήλιες πομπές. Δεν έπρεπε ο ιερέας που θα τελέσει το γάμο να είχε τελέσει προηγουμένως κηδεία. Δεν έπρεπε κηδεία να προηγείται του γάμου. Δεν έπρεπε κάποιο ζώο να προηγηθεί του γάμου. Όλα αυτά θεωρούνταν κακοί οι ονοί. Γι' αυτό άλλωστε προπορεύονταν οι μπράτινοι φορώντας τις φουστανέλες, πηδώντας, για να αποτρέψουν κάθε κακό συναπάντεμα και να πάνε όλα καλά στο νέο ζευγάρι. Στον δρόμο συγκεκριμένα, όταν ήταν χειμώνας, τα παλιά κλαρίνα στρώναν τα παλτά κάτω, στο χιόνι, στον πάγο, και καθίστε, παίζετε, ώρες ατελείωτες, κάπου, από πίσω ο κόσμος ακολουθούσε, δημιουργούν τα προβλήματα. Μέχρι που έπαιρναν το κλαρίνο, το σπάζανε και το βάλαν στη βρύση. Λεσινάρι, που λέει ο λόγος. Κάναν άλλοι σε πολλές τρέλες. Παίρνανε τον κλαρινίστα, τον κορνητίστα απάνω στο νόμο, μέσα στο χιόνι και κινδύνευε να πέσει κάτι, να χτυπήσει. Γινόταν τέτοια πράγματα πολλά. Ξεκινούσε για την εκκλησιά. Μπροστά πήγαιναν τα όργανα με τα μπρατήμια χορεύοντας και τραγουδώντας για να έχει η νύφη όλο τον καιρό να λοξοδρομήσει αν τύχε να έρθει αντιμέτωπη με άλλη νυφική πομπή. Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες δεν έπρεπε δύο νύφες να έρθουν αντιμέτωπες γιατί τότε μία από τις δύο οπωσδήποτε θα πέθαινε. Πίσω από την νύφη ακολουθούσε τελευταίος ο γαμπρός με τον καρδιακό του μπράτημα. Εμείς τότε τα στέφανα ήταν στο σπίτι, δεν ήταν στην εκκλησία. Πήγαιναν όλο σε πεθερικό, πήγε στο σπίτι, το γαμπρό πήγαινα πρώτα έπαιρνα το κουμπάρο. Πέρνα τον κουμπάρο, μετά πήγαινα στο γαμπρό, έπαιρνα το γαμπρό και έπαιρνα την ύφη, πήγαινα στο γαμπρό το σπίτι, στο σπίτι γίνονταν ο γάμος, γίνονταν τα στέφανα. Το νεαρό ζευγάρι, μετά το μυστήριο, πλάι-πλάι, με την πομπή να τους ακολουθεί, ξεκινούσε για το καινούριο του σπίτι.
συγκεκριμένα σε ένα γάμο που θυμάμαι, κάναμε 4 ώρες από εδώ να πάμε στο σπίτι του γαμπρού με την ύφη. Στη διαδρομή αυτή έμεινε μόνο ο κουμπάρος, η παρέα και εμείς οι οργανοπαίχτες. Δηλαδή ήταν και χειμώνας και δεν μπορούσε να αντέξει ο κόσμος. Του μυστηρίου και την επιστροφή στο σπίτι, πανηγυρικά τραγουδούσαν τα πατροπαράδοτα τραγούδια «Εύγα, έβγα κεραμάνα», «Έβγαινε η μητέρα του γαμπρού» και πρόσφερε μέλι ή γλυκό στη νύφη για να περάσουν γλυκές μέρες. Της έβαζε να πατήσει η νύ για να είναι γερή σαν τη γη και υπομονητική και της έσπαζε μια κουλούρα στο κεφάλι για να έχουν τα απαραίτητα στη ζωή με το σύζυγό της. Να ζήσετε, να σπρίστε, να γεράστε, σαν τον Όλυμπο. 19 παιδιά να κάνετε και να θυγατέρα. Σε βακυρά
ακούτε. Πλάγια, πλάγια, πλάγια σμένη, με το μέλι ζυμωμένη. Ζήστε, να είστε καλά, στεριώστε. Και όταν ξημέρωνε με το καλό και όταν, όπως έλεγαν στο Βελβεντό χαρακτηριστικά, τα λουλούδια στα σεντόνια επιβεβαίωναν την ικανότητα του γαμπρού και την αγνότητα της κόρης, ο Μπράτιμος που είχε ξεφλαμπουριάσει με το φλάμπουρο πάνω στη σκεπή έδινε έναν πίδο στην αυλή, βαρούσε δυο μπαταριές να μάθουν όλοι στο χωριό ότι δυο νέοι δεν ντρόπιασαν τις οικογένειές τους. Εντάξει, εντάξει! Τη Δευτέρα μαζεύτηκαν οι γειτόνισσες για να δούνε τη φλαμπουριά. Τι ήταν η φλαμπουριά? Η φλαμπουριά ήταν το σημάδι της νύφης και του γαμπρού. Σηκωθείτε πάλι καρδιά, γεμ χρήση μου λίβη, δάδεις και πάρτι, ζωστή τα σπάθια. Σηκωθείτε πάλι καρδιά, γεμίσει μου λίβη, να δεις κι φάρτη, ζωστή τα σπάθια. Γεμ κι φάρτη, ζωστή τα σπάθια, γεμ κι φάρτη, ζωστή τα σπάθια, κι φάρτη τα ντροφέ, για να διώξω μη το Μοσκό. Την πεμπτουσία της γαμήλιας τελετής αποτελεί ο χορός συγκαθιστός που τραγουδιέται στους στίχους του τραγουδιού που απηχούν τα ορλοφικά. Γεμ να διώξου μη του Μοσκού, βαριά το του σκύλου φράγκου κι αυτόσα, μιας δεν γεννήθη. Γεμ κι αυτόσα, μιας δεν γεννήθη. Γεμ κι αυτόσα, μιας δεν γεννήθη. Τι καράβι δεν γεννά, ήμουν καρδιέ, πριν την άνιε. Γεμ κι αυτόσα, μιας δεν γεννήθη. Ο μέγας τελετάρχης του γάμου, ο Νούνος, σήκωνε τα ζευγάρια του ίδιου φίλου σε ίση απόσταση συγγενείας από το γαμπρό και από την νύφη. Δηλαδή, τη μάνα του γαμπρού με τη μάνα της νύφης να συγκαθίσουν, την πρώτη θεία με του γαμπρού με την πρώτη θεία της νύφης κτλ. Το ότι ο συγκαθιστός αποτελούσε την πεμπτουσία του γάμου δείχνει και το βελβεντινό που έλεγαν την παλιά εποχή. Αν κάποια κακοπάντρευε την κόρη της, έλεγαν καλά είσαι, με σπουδαία σμυθερά θα συγκαθείς». Δηλαδή, την ώρα εκείνη γίνονταν το συντέριασμα των δύο οικογενειών και ήταν η ώρα των διακρίσεων. Εάν ο Νούνος συντέριαζε τα ζευγάρια όχι κατά το προσδόκιμο, τότε πολλοί παρεξηγούνταν, δεν ήθελαν να σηκωθούν και δεν χόρευαν. Μέρια να βγουνε, βλάξει στα βούνα. Μέρια να βγουνε, βλάξει στα βούνα. Μέρια να βγουνε, βλάξει στα βούνα. Να βγουν κι βλάχο, οι πουλες να βγήκε. Μια μικρό νύφη, γεμ να βγήκε, μια μικρό νύφη.
πρώτη επίσημος έξοδος της νύφης από το σπίτι ήταν να πάει με τα νιά στη Βρύση να αντλήσει νερό. Και εδώ υπήρχε το πατροπαράδοτο τραγούδι. Μου πέσε το βέργα μου λιγνί, μου πέσε το μαντήλι μου. Βάια μαναμά το χρυσό και ντυμένο, γιουζέλα μαναμά το χρυσό και ντυμένο. Ήμου το βέργα μου λιγνί. Αυτό το πρόθεμα, το ανά που πολλές φορές βάζουμε μπροστά από λέξεις όπως αναβίωση, αναπαράσταση, ανασυγκρότηση αν θέλουμε, ίσως είναι για να δικαιολογήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν έχουν καμιά χρεία, καμιά ανάγκη σήμερα οι άνθρωποι μέσα από τις κοινωνικές δομές να βιώσουν τέτοιου είδους έθιμα. Δημοτικά τραγούδια δεν δημιουργούνται γιατί δεν υπάρχουν λόγοι. Γάμοι παραδοσιακοί, αραβώνες όπως γίνονταν παλιά, δεν γίνονται. Τα συνοικίες και οι σχέσεις μεταξύ των νέων έχουν αλλάξει τρόπο και χαρακτήρα. Όμως πολλές φορές όταν καλούμεθα εμείς με τον φακό της εκπομπής να καταγράψουμε τέτοιου είδους έθιμα, είναι τόσο έκδηλη και τόσο ωραίο το ενδιαφέρον και η προσπάθεια των κατοίκων να τα αναπαραστήσουν, να τα αναβιώσουν, που μας συγκινούν. Και τολμούμε να πούμε ότι γίνονται και με ιδιαίτερη επιτυχία. Γερνώντας από τόπο σε τόπο και καταγράφοντας τις μουσικές, τους χορούς και τα τραγούδια του,
Αυτό που διαπιστώνει κανείς μέσα στις δεκαετίες αυτών των καταγραφών είναι οι μεγάλες και ουσιαστικές διαφορές. Εδώ τώρα, ακούγοντας τις ηχογραφήσεις του 1952 που έγιναν στο Βελβεντό της Κοζάνης και τις ηχογραφήσεις και τις μουσικές που σήμερα παίζουν η μουσική, διαπιστώνει όχι μόνο διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των τραγουδιών, αλλά και σε σχέση με τα ίδια τα μουσικά όργανα. Δεκαετία του 50 ήταν μια εποχή όπου προσπάθησαν ορισμένοι να εξοραίσουν κατά κάποιο τρόπο το δημοτικό τραγούδι, αφαιρώντας μέσα από αυτό πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Αυτά δηλαδή τα ηχοχρωματικά στοιχεία που του προσέδιδαν και την ταυτότητά του. Από τότε μέχρι σήμερα τι έμεινε? Μανώλης Χατζημανώλης, βερβεντινός, μουσικολόγος, σπουδαγμένος και καταξιωμένος καλλιτέχνης, έχει ασχοληθεί με τα τραγούδια του χωριού του, του τόπου του, και θα ήθελα λιγάκι να δώσουμε μια πρώτη απάντηση, Μανώλη, σε αυτό το ερώτημα. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα μέσα στις δεκαετίες μουσικά, πώς έχουν αλλάξει? Άλλαξε η κομπανία, ας μην το ξεχνάμε, ότι αλλιώς την εμφανίζεται η κομπανία στις αρχές του 1950, ας πούμε, και αλλιώς εξελίχθηκε στο 1970. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι προσθέθηκαν άλλα όργανα τα οποία είναι λίγο ξένα στην παράδοση, έτσι όπως ήταν το ακορντεόν, μπήκε το σαξόφωνο κάποια στιγμή, μπήκε η κιθάρα, τα οποία είναι νεότερες μορφές κομπανίες αυτές, να το πούμε. Και όχι μόνο στο Βελβεντό, σε όλη τη Μακεδονία και δυτική και κεντρική. Απουσιάζει το λαούτο, το οποίο ήταν πολύ βασικό όργανο στις παραδοσιακές εκτελέσεις. Το βιολί είχε φύγει τελείως, όπως και τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε η κορνέτα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε την απόλυτη επικυριαρχία των χάλκινων. Είμαι τυχερός, γιατί εγώ έτυχε να παίξω με αυτές τις κομπανίες και με κομπανίες που πλαισίωναν και κουζανίτες μέσα στο σχήμα. Πολλές φορές ανταμώνανε και κάνανε έτσι ένα ιδιαίτερο σχήμα και θυμάμαι και τον τρόπο που παίζανε οι παλιότεροι. Τον έχω στο μυαλό μου και πολλές φορές όταν παίζω μπορώ να παίξω με τον ίδιο τρόπο. Όπως ήταν... Στο μυαλό σου, στο φύσιμα τον έχεις, στο φύσιμα... στο δακτυλισμό τον έχεις. Εντάξει, επειδή είμαι νεότερος προσπαθώ να τους μιμηθώ. Δεν μπορώ να πω ότι έχω την καρδιά του και την ψυχή του όπως έπαιζαν αυτοί οι παλιότεροι. Είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά είναι πολύ καλά μέσα στα αυτιά μου, πολύ καλά μέσα στο μυαλό μου όλο αυτό το... όλη αυτή η παράδοση, γιατί έπαιξα πολύ μαζί τους. Τότε βέβαια έπαιζα κιθάρα εγώ και τους συνόδευα. Δεν είχα σχέση με τα χάλκινα πνευστά. Μετά ασχολήθηκα με τα χάλκινα πνευστά. Είναι κάτι της εργασίας που έκανα στο πανεπιστήμιο. Βέβαια. Και σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, διότι δεν έχουμε αυτή την παραδοσιακή ορχήστρα που είχαμε παλιά στη Μακεδονία. Έγινε εισβολή σέρβικου στοιχείου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, εκεί πλεονάζουν τα χάλκινα. Και αυτό πάνε να κάνουν και τα νεότερα χρόνια και στην Κοζάνη και φέρνουν και Σέρβους και παίζουν μέσα Σκοπιανούς. Όμως η κορνέτα είχε άλλο ρόλο τότε. Δηλαδή ακολουθούσε το κλαρίνο πιστά,
υπήρχε και το βιολί μέσα, το οποίο βιολί, παρόλο ότι είχε ένα χειρό όργανο δίπλα του την τρομπέτα, ακουγόταν, γιατί έπαιζε σε ψηλότερες οκτάβες. Τέτοιο σχήμα υπάρχει στη Λέσβο, τα λεγόμενα φυσερά. Φυσερά τα είναι τα φυσερά της Λέσβου. Να σκεφτούμε λιγάκι για αυτό το πολύ ωραίο μαρσάκι που έχετε και που παίζετε στο Βελβεντό, ναι. Και που ορισμένοι το λένε ισπανικό εμβατήριο. Το μαρσάκι αυτό λοιπόν ήρθε στο Βελβεντό από κάποιον μουσικό, δηλαδή Βελβενό, που έπαιζε στον πόλεμο της Μικράς Ασίας. Ισπανικό εμβατήριο είναι. Μα είναι. Ισπανικό εμβατήριο το λένε. Και πιστεύω ότι είναι από τα εθνικό απελευθερωτικά κινήματα τότε, με την Μασαλιώτιδα που ξεκινάει η ιστορία και φτάνει πια μέχρι και το 20, το 30 περίπου. Θα άρεσε πολύ στον κόσμο, και το βάλανε και στους γάμους. Όπως άρεσε και ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον σκοπός, ένας οργανικός σκοπός, αυτό που παίξαμε στην Πατινάδα, που παίζαμε στους δρόμους. Ρώτησα, το έχεις ξανακούσει πουθενά αυτό? Όχι, και μου λες, όχι. Όχι, δεν το έχω ακούσει. Και λέω... Και είναι πολύ καλά δουλεμένο αυτό. Είναι σπουδαία σύνθεση και δεν ξέρουμε ποιος το έφτιαξε. Φαίνεται ότι είναι σκοπός της πόλης, ότι είναι επηρεασμένος από δρόμους ανατολικούς και πολύ έντεχνα φτιαγμένο αυτό το κομμάτι. Πολύ αγαπητό. Και μιλάει και πολύ στην ψυχή. Και το περίεργο είναι ότι αγαπήθηκε ιδιαίτερα στο Βελβεντό. Δηλαδή, αν αυτός ο σκοπός ήρθε από την πόλη, ας πούμε. Την Ανατολή. Ναι, κάπου δεν θα σταμάτησε, δεν άρεσε πουθενά αλλού. Μήπως τελικά αυτός ο σκοπός φτιάχτηκε από κάποιο συνθέτη όσο ζούσε στο Βελβεντό? Ναι, από κάποιο Βελβεντό. Ναι. Πάντως πρόκειται για οργανικό σκοπό. Τα γυρίσματα που έχει μέσα είναι λίγο δύσκολο να είναι τραγούδι. Γιατί έχει πάρα πολλά γυρίσματα και προδίδουν ότι είναι οργανικός ο σκοπός. Είναι όμως αριστοτεχνικός. Είναι εξαιρετικός. Ναι. Είναι αυτό που άκουγα από μικρός. Παίζαμε παιδιά. Παρατάγαμε τα πάντα, μόλις περνούσε η Πατινάδα και πήγαμε και σάστησα και τον άκουγα αυτόν τον σκοπό και είναι βαθιά χαραγμένος μες στην πόλη. Ανακάλυψα ότι για κάποιες δεκαετίες είσαστε λίγο σνόμπ απέναντι στην παράδοση και στο Βελβενό το παραδοσιακό τραγούδι και στα ήθη και έθιμα. Είχατε αρκεστεί μόνο στην ευοχία, στο κρασί, στο τσίπουρο και στην καλοφαγία. Αυτούς τους παλιούς ωραίους σκοπούς δεν τα λέγατε. Σχεδόν τα είχατε ξεχάσει. Και είχατε επηρεαστεί, έτσι θα έλεγα, κατάφορα από τα χάλκινα. Οι Βελβεντινοί τουλάχιστον δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου από τα χάλκινα. Αυτή δηλαδή η παράδοση που βλέπεις στην Καστοριά, που βλέπεις στην Εράτηρα, που βλέπεις μέσα στην Κοζάνη, όχι. Μπορεί να ήταν της μόδας τότε και να βάλανε και την τρομπέτα και οι Βελβεντινοί. Συγχωρείς, αυτά που ακούμε δεν είναι χάλκινα. Δεν είναι η κομπανία που αποτελείται από χάλκινα. Είναι δεσπόζητο κλαρίνο εδώ. Έτσι, δεσπόζητο κλαρίνο και συνοδεύει κατά κάποιον τρόπο η τρομπέτα. Δεν έχει πρωτεύοντα ρόλο. Η γενική εκτίμηση την οποία έχω από τις καταγραφές μου σε όλο τον ελλαδικό χώρο και ειδικότερα την οροσειρά της Πίνδου, mm-hmm. όλη αυτή τη ραχοκοκαλιά της Πίνδου, όπου διαγράφει έναν τεράστιο γεωγραφικό χώρο και όγκο, με όλα αυτά τα απίστευτα ηχοχρώματα, μουσικές και κυρίως με όλη αυτή την εθνολογική και πολιτισμική, έτσι, ποικιλία που έχει η οροσειρά της Πίνδου, πιστεύω ότι τα όργανα πριν την εμφάνιση του κλαρίνου ήταν οπωσδήποτε ο ταμπουράς, ήταν η τζαμάρα, ήταν η φλογέρα
Και βέβαια, πιστεύω ότι υπήρχε κατά κόρον και ο Ζουρνάς. Ο Ζουρνάς σε διάφορες οργανολογικές κατασκευές. Ναι. Ο μικρός, ο κοντός, ο τριαντάρης, ο πενηνταδιάρης, ο πενηντάρης, πιστεύω ότι υπήρχε. Το Βελβεντό είναι ένα τρανό χωριό, το οποίο έχει αιώνες παρουσίας και ζωής. Και το κρασί πάντα υπήρχε στο Βελβεντό, και το κέφι και η χαρά. Και περνάτε καλά από ό,τι βλέπουμε. Όσο γι' αυτό που είπες ότι σνομπάρανε λίγο την παράδοση, δεν νομίζω ότι σνομπάραν την παράδοση. Πιστεύω ότι επειδή φτιάχτηκαν και άλλα τραγούδια αργότερα μετά τα παραδοσιακά, αυτά όπως το Γέμι στον Αηλιά, αυτά που ακούγαμε πριν. Αυτό τι, γιατί δεν είναι παραδοσιακό? Ναι, είναι παραδοσιακό, αλλά μετά φτιάχτηκαν και νεότερα τραγούδια. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι που έφτιαξαν τραγούδια για το Βελβεντό, όπως ήταν ο Νίκος Φυλακτός. Βέβαια. Που έκανε, ας πούμε, το Βελβεντό το ζηλευτό, που είναι και αυτό Μάρς. Βελβεντό, το ζηλευτό, περνούμε λεβεντιά. Όπως έκανε το Απάνω στο Σωτήρου. Και προτιμούν περισσότερο να τραγουδήσουν αυτά οι Βελβεντινοί παρά να ανατρέξουν στα παλιότερα. Όχι ότι δεν τα ξέρουν. Οι Βελβεντινοί έχουν μια τάση να κάνουν πάντα πρώτη-δεύτερη φωνή. Αυτό το κατάλοιπο είναι από την, ξέρεις, από τη Δύση. Οι Κωνσταντίνες πώς σας αποκαλούν, πώς σας λένε? Τραλαλάδες. Και ξέρεις γιατί μας αποκαλούν οι τραλαλάδες? Για πες το. Γιατί πάντα δεν είχαν όργανα μαζί τους. Και εισαγωγές και όλα τα υπόλοιπα τα λέγανε με το στόμα. Έλεγαν και το τραγούδι και έκαναν τραλαλά, τραλαλά, ας πούμε.